Σήμερα είναι τρομερά ο καπνός σε χιλιόμετρα. Θα έλεγα έξω από το χωριό, από τη Βρουντού, μέχρι κάτω, μέχρι το Λάκος. Όλος ο Λάκος δεν είχε άπνοια και είχε γεμίσει ο τόπος καπνός μέχρι το κεντρικό το δρόμο. Βέβαια δεν έχει ο κεντρικός δρόμος, έχει λίγο καπνό, αλλά εντάξει, είναι προσβάσιμος, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη. Δεν μπορεί να ζυγώσει τίποτα, έχει πάρα πολύ καπνό, δεν μπορείς να δεις καν ούτε που καίει. Αλλά στις προηγούμενες μέρες που έγινε, τις πρώτες μέρες αν προλάβαιναμε, κάτι μπορεί να γινόταν με ένα αέρια βέβαια, γιατί είναι τόσο δύσβατο που νομίζω ότι δύσκολα πηγαίνουν. Με ένα αέρια μπορούσαμε να το προστατεύσουμε το βουνό. Αλλά τώρα εγώ κατά εμένα νομίζω ότι θα καεί όλο. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει. Το μόνο που έχει καλό είναι κάποια σημεία προς τη Βρωτού που είναι οξιές. Ίσως εκεί σταματήσει, γιατί η οξιά δύσκολα καίγεται. Κάποιοι προσβέσεις που πήγαν χθες, τα οχήματα καταρχήν κάτω στο 17 στο κεντρικό δρόμο που πάει στη Βρουντού. Όλα εκεί είναι, κανένα δεν κινείται. Δεν μπορεί να κάνει κανένα πρόσβαση. Κάναμε την πρώτη μέρα με το στρατηγό εκεί την περιφερειακή από τη Θεσσαλονίκη κάποιους δρόμους από την άλλη μεριά προς τη Βρουντού να μην φύγουν. Δουλεύουν κάποιες μπουλντόζες εκεί. Αλλά είναι τόσο δύσβατο που το δρόμο που κάνει η μπουλντόζα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ανεβεί το προσβεστικό. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εχθές μόνο πρέπει να έκαναν, δεν ξέρω, από τη σύζευγη του διοικητή της προσβεστικής, πρέπει να έκαναν καμιά 50 άτομα, 30 πόσα ήταν μια ομάδα που τα έστειλαν δεξιά-αριστερά, μήπως κάτι κάνουμε. Αλλά σήμερα είναι δύσκολο, έχει πολύ καπνό και νομίζω ότι δεν πρέπει να πάει κανένας, θα έχουν πρόβλημα αναπνευστικό. Είναι πολύ δύσκολο. Σήμερα πάτε και δείτε, είναι πώς βλέπετε, μια ομίχλινα θάλασσα, χιλιόμετρα, έτσι είναι. Ένα αέρια μέσα υπάρχουν σήμερα. Ένα αέρια μέσα σήμερα δεν είδα. Χθες είχε ένα ελικόπτερο, προχθές είχε ένα ελικόπτερο. Πάει Αθήνα. Έτσι, και δύο αεροπλάνα την πρώτη μέρα που έριξαν εκεί προς το μοναστήρι. Ενώ από το μοναστήρι απέχει πάρα πολύ να μην στεναχωριούνται, δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί. Εκτός αν φυσικά βουριά πάρα πολύ δυνατό, τότε θα φτάσει και στο μοναστήρι. Τότε θα φτάσει και στο μοναστήρι. Αναλόγως πώς θα γυρίσει ο αέρας. Το βουνό θα καταστραφεί. Είναι. Ήδη καταστράφηκε σε μεγάλο ποσοστό. Τέσσερις μέρες καίει και τις προηγούμενες μέρες έκαιγε και με αέριδες. Πήγαινε μία προς το μοναστήρι, έρχονταν μία προς τη Βρουντού. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Εντάξει, ό,τι έχει πέφκευο και έλατο και δεν ξέρω τι, τα έχει κάψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχει αφήσει τίποτα. Τουλάχιστον στο χιλιόμετρα μέχρι, ξέρω, 30-40 χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα. Εγώ πιστεύω ότι θα το κάψει όλο το βουνό αν δεν μπουν τα εναέρια. Δεν μπορούν να ζυγώσουν τα υπερασπιστικά, δεν είναι τόσο δύσβατο. Πάνε οι άνθρωποι με τα πόδια, ό,τι μπορούν να κάνουν. Τώρα καταλαβαίνετε, τώρα καθόμαστε εκεί στον δρόμο επάνω, 20 πυροσβεστικά στον δρόμο το δικό μας, το 17 και περιμένουμε. Εδώ και χρόνια, να σου πω από το 90, που, από το 86 που είμαι στην κοινότητα, εγώ 24 χρόνια, φωνάζω από το 90, κάντε ζώνες πριν έρθει η φωτιά. Αυτό ειδικά το βουνό, φωνάζω 10 χρόνια που λέω κάντε ζώνες και όταν παίρνετε πεντάμενα και εφτάμενα υπαλλήλους να τα παίρνετε ανθρώπους που είναι από τα χωριά που ξέρουν τα μονοπάτια, που ξέρουν τα πάντα και στο δασαρχείο και στην προσβεστική. Αυτό το φωνάζω παιδιά από το 92. Ποτέ δεν έγινε, μα ποτέ και ούτε κάναμε ζώνες. Εδώ δεν συντηρούμε αυτά που υπάρχουν. Γιατί είχε ένα δρόμο χθες, πήγαμε να περάσουμε να πάμε για τη Ραχοβίτσα, τέτοιες πέτρες. Ούτε αυτό συντηρημένος. Εάν δεν τα συντηρήσεις πιο μπροστά. Τι περιμένεις μέσα στη φωτιά, τι πρώτα θα κάνεις. Να σου πω κάτι. Εντάξει, το δασαρχείο έρχεται σίγουρα λιγότερα. Ζητάει, δεν λέω ότι δεν ζητάει το δασαρχείο. Δεν έρχονται, αλλά πρέπει η κυβέρνηση τώρα που καίγονται τα βουνά να στείλει στο δασαρχείο κάποια χρήματα να κάνει ζώνες. Παλιά, αν θυμάστε, έφυγαν κάτι ζώνες τεράστιες. Τεράστιες. Τώρα εδώ και 10 χρόνια τις κόψαν όλες. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Τώρα θα κάνει ζώνη. Τώρα δηλαδή που για ένα δέντρο εκεί τρέχει το δασαρχείο και τώρα καήκανε εκατομμύρια δρέντερα. Είναι καλά. Εμένα πονάει η ψυχή μου γιατί έκανε από το δάσος. Τίποτα είπα παραπάνω. Αλλά αυτά προστατεύονται προληπτικά. Δεν περιμένουμε τώρα να έρθει μποντόζα μέσα στη φωτιά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τώρα ένα καπνό δεν βλέπει. Το μόνο που θα μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ατυχήματα. Τίποτε άλλο. Ο Θεός μας φυλάει. Μένεται ακόμη η φωτιά, όπως ήταν χθες, είναι διάσπαρτες πολλές εστίες. Μας ευνοούν οι άνεμοι μέχρι τώρα με την έννοια ότι δεν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι τουλάχιστον, αλλά είναι πολύ δύσβατη η περιοχή, δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα πολλά για να μπορέσουν να πετάξουν. Εμείς χθες κάναμε μία επίσκεψη επάνω στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου με την Δήμαρχο και ένα κλιμάκι από εμάς. Έχουμε στείλει όλες τις υδροφόρες στην περιοχή, οι οποίες δεν μπορούν βεβαίως να επιχειρήσουν, αλλά είναι stand-by ανά πάσα στιγμή για κάποιες επουχούμενες δυνάμεις που έχει η πυροσβεστική, και είναι αρκετές αυτές, σε διάφορα σημεία όπου αυτοί κρίνουν ότι μπορεί να,
να κόψουν κάπου τη φωτιά για να μην προχωρήσει προς άλλα. Δεν είναι εύκολο όμως, είναι δύσκολο, συνεχίζει ακόμη, μένεται. Σήμερα το πρωί διαμορφώθηκαν έτσι οι άνεμοι που γέμισε όλο το ρέμα εκεί από τον Τίμιο Πρόδρομο μέχρι πάνω φωτιά και από απέναντι ούτε καν μπορείς να δεις πού ακριβώς βρίσκονται οι εστίες. Έχει καεί αρκετά μεγάλο μέρος εκεί και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει και στη συνέχεια. Έτσι γίνεται, περιοδικά και σταδιακά έρχεται, βοηθάει όσο μπορεί να βοηθήσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όταν υπάρχουν άλλες φωτιές οι οποίες κινδυνεύουν περιουσίες ταυτόχρονα και ανθρώπινες ζωές, είναι αντιληπτό ότι τα μέσα που υπάρχουν πάντοτε, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι ανάλογα με το φαινόμενο που δημιουργείται. Όταν έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες, τα μέσα δεν επαρκούν. Okay. Σε κάποια σημεία που μπορούν να έχουν πρόσβαση, όντως εγώ χτες επί τόπου που πήγα και το διαπίστωσα, υπάρχουν εποχούμενους πεζοπόρες, δηλαδή δυνάμεις, οι οποίοι πραγματικά με αυταπάρνηση έχουν επισημάνει κάποια σημεία που μπορούν να σταματήσουν σε κάποιο χώρο τη φωτιά. Εκεί που καίει αυτή τη στιγμή δύσκολα να πάνε. Ήδη μιλήσαμε με τη Δήμαρχο και έδωσε εντολή το μεσημέρι να ανέβει catering, δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα, να μεταφέρει και τρόφιμα αλλά και νερό στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ταλαιπωρούνται στη συγκεκριμένη περιοχή μέρες τώρα, από την Παρασκευή το απόγευμα, από το Σάββατο δηλαδή την ημέρα, από την Παρασκευή το βράδυ δηλαδή. Ναι, όλο το βράδυ είναι εκεί. Η εκτίμηση είναι ότι η φωτιά προκλήθηκε και στο Δαφνόδι αλλά και στην περιοχή του Μηνικίου από την ίδια καταιγίδα που ήρθε. Γιατί έτσι ακριβώς πέρασε η καταιγίδα και οι ώρες που πήρε φωτιά ήταν ακριβώς οι ώρες αυτές που ήταν και η καταιγίδα. Οπότε είμαστε σε αναμονή, ας ελπίσουμε να βοηθήσουν και οι άνεμοι έτσι ώστε να γυρίσουν και να σμπρώξουν τη φωτιά προς τα καμένα προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν.